Είσαστε έτοιμοι για τις εκλογές, κύριε Σοφιανέ? Κοιτάξτε, εμείς είμαστε έτοιμοι για τις εκλογές. Το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε το πότε ο Πρωθυπουργός θα αποφασίσει, γιατί υπάρχει μια σκληρή καθημερινότητα. Οι κατασχέσεις είναι κατά κύματα πλέον της πρώτης κατοικίας. Η κατάσταση με την ακρίβεια και με την εμπλοκή της πατρίδας μας σε αυτό το μακελιό που κάνει το ΝΑΤΟ με τη Ρωσία, όλο ένα και περισσότερο. Άρα λέτε όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο, κύριε Σοφιανέ? Εμείς λέμε όσο νωρίτερα ένας κόσμος διεκδικήσει, απαιτήσει εδώ και τώρα να καλυφθούν οι ανάγκες του, είναι και το πιο ασφαλές κριτήριο για το τι θα κάνει στην κάλπη. Γιατί κοιτάξτε, οι λογαριασμοί έρχονται. Στο σούπερ μάρκετ πάμε σήμερα. Γι' αυτό και συγκεκριμένα μέτρα δεν μπορούν να περιμένουν τη σημερινή, την αυριανή κυβέρνηση. Πρέπει να απαιτηθούν τώρα. Η κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη με τα οποία ζούμε στην καθημερινότητά μας. Η κατάργηση των ειδικών φόρων που έχουν ψηφίσει στα καύσιμα και στην ενέργεια. Άρα λέτε το νούμερο ένα θέμα θα είναι η ακρίβεια στον δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν, κύριε Σοφιανέ. Αυτά τα θέματα λοιπόν είναι εχμές σήμερα και πρέπει να αποτελούν κριτήριο ψήφου για το τι έκαναν και οι σημερινοί και οι χθεσινοί πάνω σε αυτά τους τα χθεσινούς θα πάμε το κύριε Σοφιανέ. Ελάτε. Λοιπόν, αυριανή, χτεσινή, σημερινή, για να μην τα χαλάμε. Έτσι. Σε αυτά μιλάμε τουλάχιστον. Για δημοσκοπήσεις. Μιλάμε για δημοσκοπήσεις. Ξέρετε πολύ καλά ότι σχεδόν το 1/3 των Ελλήνων λέει κανένας από τους δυο. Και το λέει γιατί αυτό έχει και πολιτική σκοπιά και αντίληψη. Γιατί τους είδαμε. Και τους ΜΕΠ και τους ΔΕ. Κανένας από τους δυο, αλλά ποιος? Τι προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις? Είναι σαφέστατη η τοποθέτηση του ερωτώμενου. Και λέει Τσίπρα ή Μητσοτάκη και λέει κανέναν από τους δυο. Δεν θα εγκλωβίσουν τον κόσμο στη λογική διαλέξτε. Υπάρχει και άλλη λύση. Και η άλλη λύση είναι να βάλουμε το μυαλό μας να δουλέψει. Λέει ο κύριος Καλαφάτης, 250 νομοσχέδια περάσανε. Τα μισά τα ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Μαζί ψήφισαν το θριάσιο, την επένδυση. Μαζί ψήφισαν τα ναυπηγεία να τα δώσουν στους Αμερικάνους. Μαζί δεν ψηφίσαμε όμως τα εργατικά νομοσχέδια του κύριου Χατζηδάκη, κύριε Σοφιανέ. Δεν σας διέκοψα. Το 50% των άρθρων Χατζηδάκη το ψηφίσατε. Ναι. Το 50%. Καμία αντεργατική ρύθμιση. Και τρέξατε να νομιμοποιήσετε την Κεραμαίως σε εκλογές στα περιφερειακά συμβούλια. Αφήστε λοιπόν αυτά. Απεριπτωσιολογείτε τώρα, κύριε Σοφιανέ. Μακάρι να κάναμε την ίδια αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Ας τον αφήσουμε να λέει. Έχετε δίκιο. Εγώ μιλάω με γεγονότα. Χθες στη Βουλή συζητάνε τη μείωση του μερίσματος των εφοπλιστών από το 10 στο 5. Μαζί ψηφίσανε να διευρυνθεί το ΝΑΤΟ με τη Σουηδία και τη Φιλανδία. Μαζί στηρίζουν αυτό το βρώμικο πόλεμο. Έχετε εγκαλέσει ποτέ το Μητσοτάκη που έχει αδειάσει τις αποθήκες του στρατού στέλνοντας εξοπλισμό στο Ζελένσκι? Ένα σχόλιο για το ΕΣΥ, για το νομοσχέδιο, κύριε Σοφιανέ. Σήμερα κύριε Κλαβιανέ, έχουν απεργία υγειονομικοί. Έχουν απεργία και συλλαλητήρια. Εμείς και πάρα πολλοί άλλοι θα είμαστε εκεί, στο δρόμο, να εμποδίσουμε το τερατούργημα της κυβέρνησης που ουσιαστικά ανοίγει την πόρτα στον ιδιωτικό τομέα. Εμείς που θα είμαστε, κύριε Σοφιανέ. Στον ιδιωτικό τομέα, τον οποίο τον στηρίζει και ο κύριος Ραγκούσης. Ναι, καλά τώρα. Ανακρίβειες τώρα. Δείτε τις χτεσινές... Κύριε Σοφιανέ, αυτή η τακτική των ίσων με το τι παπάγος... Δεν έχουμε χρόνο.